Πάμε Χανιά. Πάμε με μία ανάσα Χανιά, καθώς εκεί κατά κάποιο τρόπο η Δημοτική Αρχή δίνει τα κλειδιά της τουριστικής προβολής εκεί της περιοχής στους πολίτες μέσω της εφαρμογής του Instagram. Κύριε Γιαννακάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού. Ακριβώς. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Βέβαια. Πραγματικά, το Instagram είναι ένα εργαλείο που, όπως ξέρετε, μεταφέρει εικόνες, βασισμένο στην εικόνα, μεταφέρει και σκέψεις σε φίλους, επισκέπτες, δυνητικούς επισκέπτες της πόλης μας. Αυτό λοιπόν που κάνουμε τι είναι, παραδίδουμε τα κλειδιά, όπως είπατε πολύ σωστά, του Instagram και δίνουμε τη δυνατότητα σε δημότες ή ανθρώπους που αγαπούν την πόλη μας να μεταφέρουν τη δική τους εμπειρία και να γίνουν αυτοί οι πρεσβευτές του τουρισμού μέσα από το κοινωνικό αυτό δίκτυο. Οπότε ανεβάζουν εικόνες, σωστά. Ακριβώς. Έχουμε ξεκινήσει έχοντας επιλέξει μια ομάδα ανθρώπων, από τους οποίους οι πρώτοι τρεις ανακοινώθηκαν προχθές και είναι ο Evan Posley, ένας φωτογράφος με καταγωγή από το Σικάγο, ο οποίος ζει εδώ και 4 χρόνια στα Χανιά, εκπληκτικός φωτογράφος, ερασιτέχνης μεν, αλλά με πολύ ψηλό επίπεδο πορτφόλιο, έστω και ερασιτεχνικό. Η Εύα Ιτρέζου, κειμενογράφος, ένας άνθρωπος που αγάπησε τα Χανιά, έκανε οικογένεια εδώ. Και ο Γιώργος Νικολακάκης, ένας Χανιώτης που ασχολείται με τον τουρισμό με την έννοια ότι δουλεύει σε μια ναυτιλιακή εταιρεία και συνδιαλέγεται καθημερινά με επισκέπτες της πόλης και είναι από τους ανθρώπους που έχουν μια πολύ χαρακτηριστική πένα που με χιούμορ αναδεικνύει μικρές ομορφιές της πόλης μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι οι πρώτοι που αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο για λίγες μέρες ο καθένας. Έχετε αποφασίσει πάντως να επενδύσετε στο ψηφιακό, στο λεγόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Είναι λογικό αυτό, καθώς οι εποχές αλλάζουν. Αποδείχθηκε ότι αυτό το ψηφιακό περιβάλλον που πριν από κάποια χρόνια ήταν, αν θέλετε, ένα φαρμάκι για τις οικογένειες, φαρμάκι για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Ήταν μια δυσκολία, ένα περιβάλλον πολύ άβολο. Αποδείχθηκε ότι ήταν αυτό που κράτησε οικογένειες ενωμένες, κράτησε τα παιδιά έστω και στοιχειωδώς σε μια σύνδεση με τους μαθητές τους ή με τους καθηγητές τους. Κράτησε μεταξύ μας, ακόμα και τώρα που μιλάμε, βασιζόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό που λέμε ψηφιακό περιβάλλον, έχοντας ξεπεράσει αυτούς τους φραγμούς και πλέον αντιμετωπίζοντάς το όχι σαν ένα εχθρικό όπλο, αλλά σαν ένα πραγματικό εργαλείο μετάδοσης πληροφορίας. Πλέον λοιπόν αρχίζουμε σιγά σιγά, χωρίς να απορρίπτουμε τις παλιές κλασικές, αν θέλετε, τεχνικές, να προχωράμε και σε αυτό, γιατί μπορεί να φτάσει πολύ πιο μακριά. Μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που θέλει να επισκεφτεί τα Χανιά ή την Κρήτη γενικότερα, τη στιγμή που ονειρεύεται να έρθει στα Χανιά και όχι πλέον όταν έχει μπει στο αεροδρόμιο, μπει στο αεροπλάνο ή έχει φτάσει στην Κρήτη μας. Μάλιστα. Δράσεις πολιτισμού το καλοκαίρι στα Χανιά. Ξεκινάμε ήδη σήμερα. Χθες είχαμε τον κινηματογράφο μας το θερινό που ξεκίνησε τις προβολές του, τις προγραμματισμένες προβολές του, τακτικές, μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη. Και σήμερα το ΔΙΠΕΘΕΚ κάνει πρεμιέρα σε ένα νέο θέατρο. Ένα θέατρο που πρόσφατα αποκτήσαμε, παρότι ήταν πολλά χρόνια χτισμένο στα Χανιά, δεν την είχε αξιοποιηθεί. Ανήκε στον ΟΑΕΔ και το πήραμε. Και σήμερα το ΔΙΠΕΘΕΚ κάνει πρεμιέρα με την Πανόρια, ένα έργο του Χορτάτζη που, από όσο ξέρω, θα κάνει περιοδία και στην υπόλοιπη Κρήτη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλό βράδυ. Εδώ είμαστε για καλό να προβάλλουμε τις δράσεις πολιτισμού σε μια δύσκολη συγκυρία, αλλά βλέπω συνεχίζεται έτσι ακάθεκτη. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί έχουμε ανάγκη να εξωτερικεύσουμε αυτή τη χαρά που νιώθουμε, γιατί αφιερώνουμε πολλή ενέργεια για τις παραγωγές, αφιερώνουμε πολλή ενέργεια για να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε και την τοπική αλλά και τις μεγάλες παραγωγές που εμπιστεύονται την Κρήτη. Και θέλουμε αυτό να βγαίνει προς τα έξω, να το μαθαίνει ο κόσμος και να έρχεται. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γιαννακάκη, βέβαια, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.